Στα Γιάννενα θα βρίσκεται για 3 ημέρες ο κινητός μαστογράφος για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες της περιοχής στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου. Η κινητή μονάδα μαστογράφου περιοδεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από πρόσκληση και φιλοξενία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Παράρτημα Ιωνίων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και τη στήριξη του Αθλητικού Ομίλου Προοδευτική Περάματος Ιωαννίνων, η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στον πολιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής για 1 τριήμερο. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας, με τον αριθμό των νέων περιστατικών κάθε χρόνο να υπολογίζεται στις 5.000. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γυναίκες να υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις, καθώς έτσι ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της Προοδευτικής Περάματος Κώστας Παύλου εξήρε τη συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα νέα περιστατικά υπολογίζονται κάθε χρόνο στις 5.000. Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός λοιπόν προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φτάνει το 30%. Το προληπτικό λοιπόν αυτόν έλεγχο των γυναικών είχαμε στόχο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα κορίτσια της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου της Προοδευτικής Περάματος. Με αρρωγούς τους χορηγούς της ομάδας και την τεράστια συμβολή του Γραφείου Ισότητας του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας του Νομού Ιωαννίνων, καταφέραμε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε να την κάνουμε πράξη στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν δωρεάν αυτός ο μαστογραφικός έλεγχος σε περίπου 140 γυναίκες της πόλης μας στον πολιτιστικό χώρο Δημήτριος Χατζής, στα Παλιά Σφαγεία. Το κοινωνικό πρόσωπο της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου της Προοδευτικής Περάματος θα έχει συνέχεια. Είναι μέσα στους στόχους μας, είναι στα σχέδιά μας, στις επιδιώξεις μας. Θα προσπαθήσουμε με τους χορηγούς μας η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και με άλλες δράσεις. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Παραρτήματος Ιωαννίνων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Νίκη Αγνάντη, σημείωσε πως η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Προστάτοντας πως ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει την θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φτάνει το 30%. Δεν πρέπει να φοβάται η Ελληνίδα, η Γιαννιώτισσα, πρέπει να μάθει τους μαστούς της, γιατί έτσι μπορεί να προλάβει έναν πιθανό καρκίνο του μαστού που σήμερα είναι 1 στις 8 Ελληνίδες έχει πιθανότητα να νοσήσει. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας μαζί με το Τμήμα Ισότητος του Δήμου Ιωνιτών με την Αρετή την Τασούλα και χάρη στην επιμονή και υπομονή ο μαστογράφος θα έρθει για άλλη μια φορά και θα τον έχουμε 20, 21 και 22 Νοεμβρίου στα Γιάννενα. Μαζί λοιπόν με το Τμήμα Ισότητας, μαζί με την αυτοδιοίκηση, η αντικαρκινική θα είναι δίπλα για να με την παρουσία μας να εμψυχώσουμε τις γυναίκες να κάνουν αυτή την εξέταση. Επίσης έχουμε ιδρύσει εδώ και 18 χρόνια μαζί με τον αείμνηστο το Μπάμπι τον Μπάτσι, ιδρύσαμε το Κέντρο Διδασκαλίας Αυτοεξέτασης Μαστού. Και με ραντεβού έρχονται γυναίκες, συμπολίτησές μας, και τους μαθαίνουμε τους μαστούς τους πώς να τους ψηλαφούνε, ποια μέρα του μήνα να τις ψηλαφούνε, με τη βοήθεια ΜΕΑΣ και γιατρών χειρουργών που είναι στην διάθεσή μας, ο καθηγητής ο κύριος Χαρίσης, ο κύριος Χρυσέλης και ο Βασίλης Ονούσιας είναι κοντά μας κάθε Πέμπτη με τα ραντεβού που κλείνουμε και μπορώ να πω ότι η προσέλευση είναι 80 με 100 γυναίκες το χρόνο. Εμείς θα θέλαμε τις διπλάσιες. Τέλος, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, Αρατή Τασούλα, αφού ανέφερε πως ήδη και τα 140 ραντεβού έχουν κλειστεί, μιλώντας για την σημασία της εξέτασης, ανέφερε ότι στόχος αυτής της προσπάθειας είναι όλο και περισσότερες Ελληνίδες να εξετάζονται και έτσι να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας. Η δική μας η Επιτροπή σκοπό έχει την αφύπνιση, η κίνηση αυτή γίνεται για αφύπνιση των γυναικών να μην παραμελούν τη μαστογραφία τους,
να προσέχουν την πρόληψη. Γιατί όπως λένε οι γιατροί, η πρόληψη, η έγκαιρη ισοδυναμεί με ίαση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν απίστευτη η προσέλευση για τη μαστογραφία και με πληροφορούν τώρα ότι ήδη κλείσανε και τα 140 ραντεβού που υπήρχαν. Εν μέσω κρίσης, καλό είναι να βοηθάμε. Πιστεύω ότι θα ξαναφέρουμε το μαστογράφο από τη νέα χρονιά για να καλύψουμε όσες κυρίες δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της κοινότητας του Δήμου, την τοπική κοινότητα, τον κύριο Γοργόλη, που μας έδωσε τη δυνατότητα στέγης για αυτό το πρόγραμμα και όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι μαζί πραγματικά καταφέρνουμε τα καλύτερα.